Θα κλείσουμε με χρηστικά θέματα σας έχω και έχω τον κατάλληλο νομίζω για να μας τα πει και να μας τα εξηγήσει, ο οικονομικός σύμβουλος, ο κύριος Ιωάννης Χατζησαλάτας. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι κύριε Φιλπακόπουλε, καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές μας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Να ξεκινήσουμε, μου στείλετε κάποια στοιχεία τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση, αν και νομίζω ότι όλοι το ξέρουμε. Είναι επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το κόστος στέγασης. Το κόστος στέγασης, το οποίο... Το οποίο όλοι καταλαβαίνουμε και το βιώνουμε ότι έχει ανέβει. Αλλά εδώ πέρα είναι επίσημο. Πόσο και πού έχει ανέβει. Έτσι ακριβώς. Και το πρόβλημα είναι ότι και μεν είναι πολύ ακριβή πλέον η στέγη και δεύτερον είναι και δυσέβρετη. Έτσι λοιπόν για το 2023 τα επίσημα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος λένε ότι είχαμε μία αύξηση 13,8%. Αυτό το πρώτο τρίμηνο του 2024 η μέση αύξηση είναι 10,6%. Άρα έχουμε ακόμα που μπορεί να ανέβει αυτό το... Για το 24 μπορεί να ανέβει κι άλλο, γιατί αυτό είναι το πρώτο τρίμηνο. Βεβαίως. Και σε σχέση δεύτερο τρίμηνο 24, σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 23, για συγκεκριμένες περιοχές, μιλάμε δηλαδή για τις μεγάλες πόλεις, έχουμε 12,1 άνοδο στη Θεσσαλονίκη, 9,1 στην Αθήνα, 7,3 στις άλλες πόλεις. Και να θυμίσω ότι υπάρχουν και δημόσιοι υπάλληλοι ή άλλοι λειτουργοί, οι οποίοι πάνε να εκτελέσουν τα καθηκοντά τους είτε σε νησιά είτε σε παραμεθόριες περιοχές και δεν βρίσκουν σπίτια, γιατί τα περισσότερα είναι σε βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ξέρετε ότι δεν είναι, και υπάρχουν περιπτώσεις τώρα, μιας και το λέτε κύριε Χατζησαλάτα και το ξέρετε εσείς προφανώς, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν αποδέχονται διορισμούς, γιατί δεν τα βγάζουν πέρα. Είτε είναι σε διάφορες ειδικότητες, τέλος πάντων, και δεν πάνε οι άνθρωποι, γιατί δεν βγαίνουν. Και είναι λογικό. Είναι λογικό γιατί όταν υπάρχει ένα ενίκιο της τάξης των 5, 6, 7 εκατοστάρικα το μήνα και ο μισθός είναι κάτι παραπάνω από αυτό, δηλαδή 7, 8, 9 εκατοστάρικα, πώς θα ζήσει ο άνθρωπος. Δεν βγαίνει με τίποτα. Δεν βγαίνει με τίποτα. Πριν πάμε στα φορολογικά και στα επιδόματα που θέλω να μου πείτε, τα χάνουνε, πείτε μου αυτό με τα πρόστιμα και τα μηνύματα στα κινητά μας. Μία εφαρμογή πλέον της ΑΔΕ θα ειδοποιεί τους πολίτες οι οποίοι είτε ξέχασαν, είτε έχουν υποβάλει μία εκπρόθεσμη δήλωση, είτε αυτή είναι στο εισόδημα, είτε είναι στο ΦΠΑ και θα τους ενημερώνει για τα πρόστιμα αυτά. Έτσι λοιπόν, μέσω mail, αυτό το οποίο έχουμε δηλώσει και είναι πολύ σημαντικό ο κάθε φορολογούμενος, ο κάθε πολίτης, να μπει στην εφαρμογή της ΑΔΕ, να δει ότι το mail είναι πλέον σωστό, ή στην εφαρμογή το MyAD, για μη υποβολή της δήλωσης. Το ύψος του προστίμου, να θυμίσω, είναι 100 ευρώ αν είσαι φυσικό πρόσωπο, 250 ευρώ αν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας με β' κατηγορίας βιβλία ή γενικά επιχείρηση, ή φτάνει τα 500 ευρώ αν είσαι στα τρίτης κατηγορίας βιβλία. Εδώ λοιπόν ο στόχος είναι να είναι ενημερωμένος ο πολίτης, ώστε να ξέρει ανά πάσα στιγμή και ώρα, ανά πάσα στιγμή τι χρήματα οφείλει στην εφορία, γιατί δεν έχει υποβάλει μια δήλωση ή την έχει υποβάλει εκπρόθεσμα. Μάλιστα. Πάμε τώρα και στο άλλο θέμα το οποίο βλέπω από το πρωί ότι μας στέλνουν μηνύματα εδώ στην ναυτεμπορική. Αναφέρομαι στο μίνι φορολογικό νομοσχέδιο που θα έρθει τις επόμενες ημέρες. Που θεωρώ, κύριε Χατζησαλάτα, δεν είναι και τόσο μίνι. Για κανονικό το βλέπω, τόσα που προβλέπει. Έχει πολλά και μάλιστα έχει και θετικά πράγματα. Αυτά τα οποία έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός Θεσσαλονίκη, βλέπουμε πλέον ότι κατατίθεται με το νέο φορολογικό μίνι νομοσχέδιο. Έτσι λοιπόν, θα έχουμε παράταση όσον αφορά το ΦΠΑ στα ακίνητα, τα νεόδμητα ή αυτά τα οποία δεν έχουν πουληθεί. Σημαντικό γιατί ο ΦΠΑ είναι 24%. Δηλαδή, φανταστείτε σε ένα ακίνητο 100.000 ευρώ, θα επιβαρύνει το αγοραστής 24.000 ευρώ. Αυτό. Μάλιστα. Έτσι. Αυτό λοιπόν αναστολή μέχρι τέλος 25. Το τεκμήριο εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, πολλή συζήτηση, πολύ τόνος μελάνια έχει χυθεί. Εδώ λοιπόν έχουμε την κατάργηση του τέλους για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν τεκμαρτό εισόδημα, μείωση 50% για αυτούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε πόλεις έως και 1.500 κατοίκους. Καλά, αυτό πιάνει λίγους. Τώρα το είχαμε ξανασυζητήσει αυτό, το θυμάστε. Πιάνει πολύ λίγους. Πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα που έχετε να μας πείτε, για αυτό που είμαστε τώρα, όπου με το τεκμαρτό εισόδημα χάνονται και κάποια οικογενειακά επιδόματα όμως. Και όχι μόνο με το τεκμαρτό, γιατί το εισόδημα του πολίτη δεν είναι αυτό το οποίο βγάζει, είναι αυτό το οποίο βγαίνει από κάποιους συντελεστές και χάνει πολλά επιδόματα και επίσης χάνονται και 2 στα 10 επιδόματα λόγω του κόφτη που θα μπει στα 3 βασικά επιδόματα στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, στο στέγασης και στο παιδιών. Είναι τα 3 επιδόματα που είδαμε τις αυξήσεις να υπάρχουν κατά μήνα, αλλά πλέον επειδή μπαίνουν κόφτες περιουσίας
ακίνητης και κινητής. Πλέον θα υπάρχουν πολλοί που έχουν αυτοκίνητο 1.600 κυβικών ή έχουν μία ακίνητη περιουσία 210.000 ευρώ, η οποία μπορεί να μην τους επιφέρει εισόδημα. Αυτοί οι άνθρωποι θα βρεθούν εκτός επιδομάτων. Μάλιστα. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα που έχουμε στο μήνυ φορολογικό νομοσχέδιο. Βεβαίως. Έχουμε για την ακίνητη περιουσία που λέγαμε προηγουμένως η τριετή αναστολή για τον φορολογική επιβάρυνση του ενοικίου στον ιδιοκτήτη. Άρα λοιπόν, όποιος νοικιάζει το σπίτι του για 3 χρόνια, είτε είναι κλειστό σπίτι, είτε είναι σπίτι το οποίο δεν έχει χρόνια μήνους και το φέρνει σε μακροχρόνια. Όταν έγινε γνωστό αυτό, υπάρχει μια διάταξη, νομίζω ότι πρέπει να ήταν και κλειστό 3 χρόνια. Βεβαίως. Να ήταν κλειστό τώρα, 3 χρόνια. Να πω κάτι. Εγώ τώρα που έχω ένα σπίτι και το έχω σε βραχυχρόνια μίσθωση και ακούω αυτό το μέτρο, το κίνητρο, και θέλω να το πάρω από τη βραχυχρόνια να το πάω σε μακροχρόνια μίσθωση. Δεν κερδίζω τίποτα. Δεν κερδίζω την απαλλαγή. Την κερδίζετε. Αν σε περίπτωση μεταφέρουμε από τη βραχυχρόνια στη μακροχρόνια μίσθωση ή αν το ακίνητο αυτό ήταν κλειστό για 3 χρόνια, τότε πλέον έχετε αυτή την έκδοση, αρκεί φυσικά το ακίνητο αυτό να είναι έως 120 τετραγωνικά. Και αυτό που δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω, ότι όταν κάποιος έχει ένα ακίνητο που θα του φέρει εισόδημα, το κράταγε κλειστό για φορολογικούς λόγους. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύετε. Ναι, μεν είναι μεγάλοι φορολογικοί συντελεστές που φτάνουμε το 45%, αλλά φανταστείτε για ένα ακίνητο που θα έχει ένα έξτρα εισόδημα ο πολίτης, είχε μία επιβολή φόρου 15% μέχρι τις 12.000 ευρώ. Αυτό το 15% σημαίνει ότι το 85% ήταν κέρδος για τον ιδιοκτήτη. Καταρχήν. Άρα λοιπόν δεν πιστεύω ότι ήταν κίνητρο. Υπάρχουν και πολλά ακίνητα, όπως το γνωρίζετε, όπου, κλειστά ακίνητα εννοώ, όπου θέλουν κάποιες επιδιορθώσεις, κάποιες ανακαινήσεις, που δεν υπάρχουν τα χρήματα για να γίνει αυτή η ανακαίνιση και το σπίτι να νοικιαστεί. Βεβαίως. Και υπάρχουν τώρα τα προγράμματα τα οποία βγαίνουν και για το σπίτι μου, που είναι για την αγορά, μέχρι και ηλικιακά όρια αυξημένα στο 50 έτη, ή το ανακαινίζω, νοικιάζω, ή κάποια άλλα προγράμματα, τα οποία ναι, είναι σε θετική κατεύθυνση για να μπορέσουν να ανοίξουν σπίτια. Αλλά πιστέψτε με ότι κάποιος ο οποίος δεν είχε τα χρήματα να επισκευάσει το σπίτι, να το ανακαινίσει για να το μισθώσει, τα χρήματα που θα πάρει από το πρόγραμμα δεν φτάνουν. Για να το ανακαινίσει. Οπότε πάλι θα το σκεφτεί. Ακριβώς. Εκτός του ότι με το σπίτι μου, διότι το διάβαζα σε δημοσιεύματα το Σαββατοκύριακο σε ρεπορτάζ συναδέλφων, ότι εκεί που έχουν φτάσει πλέον οι τιμές για την αγορά ενός ακινήτου, δεν σε καλύπτει και τόσο πολύ το δάνειο αυτό. Και δεν σε καλύπτει το δάνειο, αλλά πιστεύω ότι η απλή λογική το λέει αυτό, ότι εφόσον θα υπάρχουν προϋποθέσεις συνάνθρωποι μας, 20.000 άτομα, να πάρουν σπίτι μέσα από αυτό το πρόγραμμα, θα υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση της κατοικίας. Άρα, η ζήτηση πάντα ανεβάζει τις τιμές. Άρα ακόμα μεγαλύτερη άνοδος των τιμών. Σωστά. Και πάμε να κλείσουμε τα τελευταία που έχουμε από το μήνυ φορολογικό. Έτσι λοιπόν, στο μήνυ φορολογικό έχουμε και τους γιατρούς που θα έχουν την έκπτωση 22% στην αυτοτελή φορολόγηση. Θετικό μέτρο για τους γιατρούς. Επειδή άκουσα ότι αυτό ζητάνε να επεκταθεί και στους υπαλλήλους, στους υγειονομικούς, δεν τους συμφέρει στην ουσία, γιατί δεν φορολογούνται πάνω από 22%. Γιατί για να φορολογηθεί κάποιος πάνω από 22%, πρέπει να έχει εισόδημα πάνω από 20.000 ευρώ το χρόνο. Δύσκολο ένας απλός υπάλληλος να έχει αυτό το ποσό. Όπως και η φοροαπολλαγή για τους νέους γονείς που είναι μέχρι 5.000, τα οποία θα παίρνουν από τις επιχειρήσεις. Καθώς επίσης και για τον ένφια, ο οποίος μειώνεται κατά 20% αν έχουμε ασφαλίσει το ακίνητο σε φωτιά, σεισμό και πλημμύρα. Υποχρεωτική ασφάλιση πάνω από 500.000 ευρώ. Και να πούμε ότι πλέον, και σε λίγο θα έρθουν και τα τέλη κυκλοφορίας, υποχρεωτική ασφάλιση και για τα αρχείο ταχύ επάνω στη διαδικασία των φυσικών καταστροφών.